Σήμερα στο podcast, στο Digital Amusers στο Tech Show, θα μιλήσουμε πάρα πολύ για την παρουσίαση τη Apple. Είμαι ο Κώστα. Είμαι ο Χρήστο. Και μείνετε συντονισμένοι για να δείτε και τα υπόλοιπα θέματα τη σημερινή μέρα. <ΣΣΣ> λοιπόν, είχαμε τι παρουσιάσει τη Apple που παρουσίασε τα καινούργια τη ε, κινητά και παρουσίασε και το καινούργιο Apple Watch και iPad για κάποιε υπηρεσίε. Οπότε, αναπόφευκτο νομίζω, Χρήστο, σήμερα θα μιλήσουμε αρκετά για Apple συσκευέ. Δεκτό, μια και είχαμε την παρουσίαση. <laughs> μια φορά το χρόνο είναι στο κάτω-κάτω. Θα με ανοιχτεί και σε λίγο, δεν θα γίνει τίποτα. <laughs> θα σε ανέχτω, θα κάνω ό,τι μπορώ. <laughs> Εντάξει. Λοιπόν, Πάμε. πρέπει να περάσουμε γρήγορα στο θέμα. Χθε έγινε η παρουσίαση που την έχω βάλει και από πίσω να τη βλέπουν. Ναι. Και η ε, να τη βλέπουμε κι εμεί να θυμόμαστε. Μπράβο. Θα περάσω στο πιο καυτό θέμα γρήγορα, γρήγορα, τα οποία, είναι τα, τα οποία είναι τα iPhone. Α, παράλληλα, θα βάλω και στο πρώτο comment, στο pinned comment, θα βάλω όπω την προηγούμενη φορά γιατί σα βοήθησε από ό,τι είδα. Ε, τα timestamps να μπαίνετε στα θέματα και θα βάλουμε δευτερόλεπτα για να μπαίνετε όπου θέλετε εσεί. Ε, είδα ότι σα βοήθησε αυτό και το, το σχολιάσατε θετικά. Οπότε θα το αφήσω έτσι πάλι. Αν θέλετε να δείτε κάποιο θέμα συγκεκριμένο, λοιπόν, πάμε λοιπόν στα iPhone. Έγινε, εγώ θα έλεγα πω έγινε ένα rebranding. Α πάω εδώ να βλέπουμε. Μπράβο. Παρουσιάστηκε πρώτα το iPhone 11. Άλλαξε το line-up και από X και XI, που λέγανε θα λεγόταν, α πούμε, ε, άφησε τους, τους αριθμ, τους αρι, τα γράμματα τα για αριθμού, αριθμούς, τα, τα λατινικά μπράβο και έπιασε το, του αριθμού. Okay. Καλύτερα. Τώρα μπορώ να λεω στα βίντεο τι θέλω. <laughs> θα λέω 11. <laughs> λοιπόν, <laughs> είναι το 10 και τώρα είναι το 11. Τώρα Τέλειωσε. Ωραία. Λοιπόν. Ε, Παρουσιάστηκε λέγεται 11. Σκέτο, Σκέτο. Το 10R το περσινό λέγεται 11. Αγοράζει το 11. Okay. Χωρί κάποιο άλλο όνομα. Διπλά. Έχω το iPhone Κα... 11 λοιπόν. Μπράβο. Καλύτερα θα έλεγα εγώ. Mm, Κάνει φόρυβο αυτά. Βρέχει. Συγγνώμη. συγγνώμη. Ε, ε, γιατί μωρέ. τα έχουμε αφήσει έτσι εδώ πέρα πάνω Δεν αυτά. <laughs> ξέρω. <laughs> λοιπόν, θα λέγεται 11. Okay. Λοιπόν, ο αντικαταστάτη του 10R. Καλύτερα. Okay. Το... Έχω το 10R ακόμα και με ρωτάνε. Ποιο είναι αυτό και ποιο... πότε βγήκε το R. Και τι σημαίνει το R, εγώ το S ξέρω. Οπότε για το δικό του marketing, νομίζω καλύτερα να έκαναν που το λένε 11, θα πουλήσουν ένα φτηνότερο κινητό από τα ακριβά, τα προ πλέον. Και τα το πια, brand πια, name, πια. τα προ. Τα προ. Το, το αποκάλυψα πριν το φτάσουμε εκεί. Ε, και θα πουλήσουν το 11. Το το στο 11. Τέλο. Δεν okay. έχουμε ζητήσουμε πολύ. Απλό. Μου φαίνεται καλύτερο. Απλό και εύκολο για όλο τον κόσμο που δεν ασχολείται και τόσο πολύ. Μπράβο. Όπω. Καλό, θα είναι και... Καλό είναι για τον κόσμο που δεν ασχολείται τόσο πολύ. Όντω να πάρει αυτή τη συσκευή που είναι φτηνότερη από τα προ. Και έχουν... θα έχουν χιλιακέ που θα φτάσουν σε εμά, 1200, πόσο θα είναι. Τι πραγματικά... για γκλαμουριά θα κάνει. <laughs> ναι, μπράβο. Ε, πραγματικά λίγα πράγματα έχουν αλλάξει σχέση με το ΔΕΚΑΡ. Έχει βάλει, όπω βλέπουμε εδώ, μια. Έχει την κανονική κάμερα συν την Ultra Wide. Και έχει αλλάξει το πίσω σχήμα των καμερών. Κάθε τη διάταξη. Αλλά... αλλά είναι τετράγωνο ουσιαστικά. Τετράγωνο, το housing των καμερών. Είναι τετράγωνο. Έχει πάει στη μέση το Apple Logo. Έχει προσταθεί το MOV χρώμα. Δεν έχει πάρα πολλέ διαφορέ. Έχει προφανώ καινούργια που εξεργαστεί όλα τα κινητά τη. Ε, <coughs> ε, έχει μία ώρα περισσότερη μπαταρία το 11 από το 10R. Δεν άλλαξε τίποτα στην οθόνη. Είναι ακόμα LCD. Δεν έχει αλλάξει κάτι σχεδιαστικά. Δεν μήκρινα τα bezel Δεν έγινε κάτι. Άλλαξε η τιμή από 7,49 δολάρια. Okay. Δεν ξέρω τι έπαθε ο Tim Cook μείωσε την τιμή σε iPhone. Είσαι άρρωστο στο αγόρι μου. Α το γράψουμε στα χρονικά <laughs> αυτό. και το πήγε στα 6,99. Οπότε και εδώ όποια τιμή θα έρθει μετά από του φόρου, λογικά θα είναι και αυτή 50 ευρώ κάτω από ό,τι ήταν. Ε, οπότε αυτό. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Το iPhone του λαού, okay, είναι ακριβή συσκευή. Δεν είναι φτηνό επειδή έχει ε, 700 δολάρια. Ναι, δεν ευθυνό. είναι φτηνό. Κινητό. Δεν είναι, δεν κάνει 400 προφανώ. Αλλά είναι το iPhone πραγματικά. Απλά χωρί άρε, χωρί τίποτα. Θα πα, θα πει ότι θέλω να έχω το καινούριο εγώ. Ωραία, πάρε το 11. Ε, θα ονομάζεται Ναυαρχίδα. Όχι, η Ναυαρχίδα είναι πάντα το καλύτερο. Όπω και το ε. Note 10, το Note 10 Plus θεωρείται η Ναυαρχίδα. Οκ. Okay. Okay. Δεκτό. Mm. Λοιπόν, ε, τι άλλο. Πού θε να μείνουμε, Θε να μείνουμε στο κινητό και στη, θέλ, στην θέλω κάμερα. Θέλω, πέρα, θέλω να, περάσουμε και στα, να συζητήσουμε την κάμερα στο τέλο, θα περάσουμε και στα προ. Okay. Και να περάσω κι εγώ στην παρουσίασή μου εδώ στα προ. Στα προ. design, λοιπόν. Είδε, έπεσε ακριβώ. Έχει... Να το. Να. Πόσο καλύτερα. Ε, λοιπόν, το Pro έχει συν μία κάμερα. Από δύο λοιπόν που είχαν πέρυσι, το 10S και το 10S Max, το Pro και το Pro Max που είναι το μεγαλύτερο, 11 Pro, 11 Pro Max, έχουν τρει. Προσθέθηκε δηλαδή η Ultra Wide. Κανονική τέλε okay. Ultra Wide. Όλε 12 MP. Όλε 12 MP. Στάθηκαν πάρα πολύ στην παρουσίαση στο... στι δυνατότητε κάμερα και, σε... και στι Σίγουρα 20 λεπτά μιλάγαμε για τι κάμερε. Μιλάγανε. Okay. Κατάλαβες. <clears throat> ε, και έχουν κάνει καλά πράγματα, θα έλεγα, οι κάμερες. Βέβαια, δεν είχαν και κάπου άλλοι να τα κάνουν, γιατί δεν άλλαξε κάτι. Έλεγαν πάρα πολλά πράγματα ότι θα αλλάξουν, να σε πληροφορήσω, γιατί έχω δει και κάποια λήξη, ασχολούμαι με την άμπλε παραπάνω, ασχολούμαι με την Android παραπάνω, οπότε έχω δει κάποια leaks ότι θα άλλαζε ας πούμε, το mute button, θα, λιγόταν, θα γινόταν πάνω κάτω. Συν ότι θα άλλαζε, φαίνεται USB-C λέγανε. Θα είχε αντίστροφη φόρτιση, φόρτιση για να φροντίσει ασύρματα σύρματα εσύ τα. Το, τη, τη συσκευή σου. Το συσκευή το, την, το, την τα AirPods την, για παράδειγμα. Δεν το κάνανε. Και θα είχαν, ναι, όχι, δεν το κάνανε. Και θα είχαν και κάποια άλλα breakthrough όπω να κρίνει το notch, να αλλάξει λίγο το σχέδιο κτλ. Αυτά θα γίνουν του χρόνου. Okay. Και φέτο άλλαξαν ό,τι μπορούσαν τι κάμερε, θα έλεγα εγώ. Είναι όλε 12 μέρε. Στα περιφερειακά. Μπράβο. Σε αυτά που μπορούσαν να κάνουν κάτι που δεν θα λε το σασί. Ναι. Okay, γιατί το σασί του χρόνου θα αλλάξει, λένε θα με κρίνει το νότ, θα είναι ενδιάμεσα τη οθόνη. Θα υπάρχει αυτό ναι. το κενό. Δεν θα είναι όλο μαζί να κόβει. Το νότ είναι ακριβώ το ίδιο με το προηγούμενο. Οπότε... Το νότ είναι ακριβώ το ίδιο και μα όδειξαν και πολύ λίγο. Να, εδώ λίγο μα όδειξαν με καινούργια ηχεία που έβαλαν κτλ. Και Πιστεύω θα είναι καλά, έβαλαν και τον Τόλμπι Άτμο. Δεν το περίμενα ούτε αυτό. Προφανώ ο να έχει ένα κουλόνομα. όνομα. Super Retina XDR, βλέπω. Έτσι είναι. <laughs> super Retina XDR, ναι. Δεν άλλαξε κάτι στην οθόνη, δηλαδή, ή άλλαξε αυτό, άλλαξε το όνομα, Α, ε, Την κάνανε πιο φωτεινή mm -hmm. την οθόνη και μεγαλύτερο contrast ratio. Δεν νομίζω ο καθημερινό χρήστη να καταλάβει κάτι. Okay. Όπω δεν νομίζω πω ο καθημερινό χρήστη θα καταλάβει κάτι ότι έχω το 11. Αλλά έχω αυτό με την LCD που έλεγε πέρσι. Πήρα το 10R. Και ποιο είναι αυτό, ε, το φτηνό που έχει LCD. Ναι. Που -πο -πο πολύ σαματά για το τίποτα. Ποιο δηλαδή πήρε το 10R από έναν καθημερινό χρηστή που απλά ήθελα ένα iPhone. Σου λέω τώρα να είναι. Ο mm. πρόχρηστη. Και είπε. ότι μ, τι μ' αρέσει η οθόνη. Mm, χάλια. χάλια. Mm, δεν το κατάλαβα. Ένα καθημερινό άνθρωπο που πήγε και πήρε ένα iPhone, τώρα έχει 750, 800 <συκλή> πόσα έχει. Ποιο κατάλαβε δηλαδή ότι εγώ δεν έχω το καλό, πήρα το φτηνό. Ποιον ενόχλησε. Καλά, πιο πολύ δεν το καταλαβαίνουν κιόλα. Μπράβο. Θα πει το 10, θα σου πει τέλο. Βγήκε μια έρευνα που ρώτησαν τι iPhone έχετε, iPhone users, και δεν ήξεραν ακριβώ ποιο έχουν. Όντω. <laughs> ναι. Απίστευτο. Στην Αμερική, εντάξει, είναι τρελή αυτή εκεί. Okay. <laughs> τώρα, τώρα, που παίζει για το ποιο έχετε, θε να πούμε για το τέταρτο θέμα που το αναφέρανε και στη. Στην, στο... Α, αυτό εδώ. Θα το πούμε, θα το, πούμε καλό, το αυτό. αναφέρανε πάντω. Το αναφέρανε. Ναι. Νομίζω πω δεν το αναφέρανε. Είπαν ότι κάνει περισσότερε πωλήσει, όχι αυτό συγκεκριμένα. Α, ναι, όντω είπε το 10 άρα έχει κάνει περισσότερε πωλήσει από... Και... και... από τα τρία iPhone τα περσινά. Οπότε, για να έχει κάνει περισσότερε πωλήσει, θα το πουλήσουν ακόμα περισσότερο. Εδώ δεν διαφημίστηκε πάρα πολύ, έξω διαφημίστηκε. Όντω πούλησε ναι. παραπάνω. Νομίζω με το 11 θα, θα πουλήσει παραπάνω, σχέδιο το 11, και τα άλλα θα πουλήσουν πιο περιορισμένα, που είναι και τα πολύ ακριβά, που θα τα κρατήσει και πολύ καιρό και πρέπει να πάρει απόφαση να δώσει χίλια και ευρώ. Δεν μπορεί να το πάρει σε καθημερινά. Θα πουλήσουν τώρα 11, ναι. Εντάξει, συνήθω αυτό το περιμένει. Δηλαδή θα γυρίσει, σου πει ο άλλο ότι είμαι στο καλοκαίρι, θέλω ένα καινούργιο κινητό. Θέλω, υποστηρίζω να θέλω πάρω. Το, το... καινούριο, Θέλω το Οπότε θα περιμένω. Έχει να καλή αυθεί. κάμερα, έχω ακούσει. Ναι. Θα πάρει το 11. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει με αυτό, θα το κάνει απλά τι θέλει να έχει. Ναι, οκ, okay, ναι. Μπορεί να είναι κάμερα, μπορεί, μπορεί, να... να... ναι. μπορεί να είναι απλά το brand name. Αλλά νομίζω πως... Ε... Καλά έκαναν και τα έκαναν έτσι. Okay. Βέβαια δεν έλαξαν και πάρα πολλά. Έχουν... Όντω όλε οι κάμερε τραβάνε. Μου να πιάσει λίγο το ποντίκι. Ναι, ναι. Σα ευχαριστώ. Όντω όλε οι κάμερε αυτό που έχουν κάνει το πάρα πολύ καλό είναι ότι τραβάνε 4K και 3 με την ίδια ποιότητα, το διαφήμισαν πάρα πολύ ότι το software θα γίνει πάρα πολύ καλό με το ε, τραβάς βίντεο ε, και αλλάζεις την ώρα που τραβάς και τους φακούς ξεζουμάρες, ζουμάρεις κανονικά και δε, έδειξαν ότι είχε και ένα animation ένα μικρό blur Πάει μπροστά, πάει πίσω. Σαν να το άλλαζε με φακό κάμερα, yeah. κανονικό. Δηλαδή φαίνεται πω το, το δούλεψαν πάρα πολύ αυτό το software για να το κάνουν. Yeah. Βέβαια είναι δικά του και κάμερε και τα έτσι και τα λεω. Οπότε θα δουλεύουν καλύτερα ίσω από κάποιου άλλου που, που έχουν κάποια άλλα πράγματα από τρίτου κατασκευαστέ. Οπότε okay. έχουν κάνει ένα καλό. Μένει να το δούμε. Νομίζω πω έχουν κάνει ένα καλό software που θα δουλεύει πολύ καλά. Θα δουλεύουν καλά οι κάμερε και γι' αυτό βασίστηκαν σε αυτό. Διότι ήξεραν δεν θα αλλάξουν κάτι φέτο, δεν θα βάζαν φόρτιση, δεν θα βάλουν USB-C, δεν άλλαξε το σασί, δεν μίκρυνε το notch, πρέπει να κάνουν κάτι. Ούτε δακτυλικό αποτύπωμα. Δακτυλικό είναι αποτύπωμα βασικό. δεν μπήκε κάτω από την οθόνη, που θα μπει μάλλον και αυτού του χρόνου παράλληλα με το Face ID, μπορεί και όχι. Εγώ το περίμενα, σου πω την αλήθεια, λίγο με πείραξε. Που Εγώ σίγουρα δεν το περίμενα γιατί είχαν πει στα λήξη ότι δεν θα είναι φέτο. Okay. Εγώ ήμουν 100% σίγουρο. Δεν ξέρουμε αν του χρόνου, είναι 50 -50. Θα το δούμε. Οπότε δεν έκαναν κάτι. Ναι, προφανώ ο επιχειρηματή είναι καλύτερο και τα low efficiency core τα έχουν κάνει πολύ καλύτερα ώστε να σώσει μπαταρία και δίνουν το 10R γιατί δεν μιλάνε με μίλια στην Apple, μιλάνε μόνο με ώρε. Τι ώρε. Μπορεί, δεν Μπορεί μας να μην λάζει. τα ξέρουν τα μίλια Λένε πάντω ότι το, το, 11 από το 10R ας πούμε, έχει παραπάνω μία ώρα μπαταρία και τα άλλα δύο, το ένα έχει τέσσερι ώρε παραπάνω και το άλλο πέντε. Είναι πολύ το 4 και το 5. Ε, Συνήθω mm. κάτι μία ώρα λένε, μισή, δέκατη εκατό. Τώρα ανάλογα και 10 το πόσο. Εκατό, όταν δεν του ώρα και τέτοια. Πόσο το χρησιμοποιεί και τέτοια. Σίγουρα, Άτσι. αλλά τέσσερι ώρε και πέντε μου φαίνεται ότι σίγουρα θα έχει. Γιατί καταργήθηκε το 3D Touch που δεν το ανέφεραν καθόλου. Ε, ότι θα, θα έχει όντω παραπάνω. Πάρα πολύ παραπάνω μπαταρία. Ε, πιστεύω χίλια μιλιά μπερόρια μπορεί να είναι παραπάνω αυτό. Που είναι ένα καλό σημείο. Θα, ορίστε, θα, θα δώσουν και στα iPhone μία μπαταρία. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι όλο φέτο. Του χρόνου θα, αλλάξουν, θα κάνουν κινήσει δραστικέ για κάποια πράγματα. Τι άλλαξαν, έβαλαν το iPhone logo στη μέση, το logo στη μέση. Άλλαξαν τι mm -hmm. κάμερε που έπρεπε να ακολουθήσουν και να βάλουν τρει, όπω όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι πιστεύω. Φαντάζομαι τώρα να μην είχαν ούτε τρει κάμερε. Είναι και ότι διευκολύνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν θα θέσει το ultra wide, θα μπορεί το κινητό σου. Το Ultra Wide είναι, είναι πολύ μ... καλό. Ε, δεν είναι μόνο ότι το βάλανε γιατί μπορούσαν, γιατί το ζήτησε και ο κόσμο, το θέλανε. Ναι, κάνανε όντω κάποια πράγματα που ζήτησε ο κόσμο, που δεν τα έκαναν σε άλλε παρουσιάσει, διότι είχαν ασχοληθεί με μεγάλα πράγματα, με το σασί, με τι διαφορέ, με τα ο iOS, δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα ασχολήθηκαν με κάποια πράγματα που όντω. Κάποιοι τα ήθελαν, τι κάμερε τι θέλαμε, να τραβάει καλό βίντεο, καλή σχέση κάνανε... νε... μπαταρία. Ποιο είχε ασχοληθεί ναι. με την μπαταρία. Ποτέ. Ποτέ, μόνο το 10 έχει καλή μπαταρία. Να τώρα το λέει, 4 ώρε παραπάνω. Ε, Οπότε πιστεύω ότι έδωσαν κάποια πράγματα και με ένα καλό marketing που μόνο αν δουλεύει στην Apple μπορεί να κάνει το καλό marketing. Φαντάζω τώρα να έδινε στη Samsung ένα κινητό ή ε, στη Huawei που ήταν ε, ε, ελάχιστα καλύτερο από το προηγούμενο και ε, θα έβγαζαν τώρα την Super Red, την XDR, ε, την Taded φωτογραφία. Θα την πούμε έτσι Είδα. και αυτό, θα το πούμε αλλιώ. Το marketing που κάνουν είναι από άλλο πλανήτη. Σε κάνει ό,τι θέλει, ακόμα και αν έχει υπερβολικά μικρή αναβάθμιση γενικά η Apple κάνει διαφήμιση ακόμα και από τον αλλονόν τη διαφήμιση. Δηλαδή όταν είχα και βγάλει νομίζω το, το προηγούμενο, ναι. το 10S, που είχαν γυρίσει και είχαν πει ότι είχαν μικρή μπαταρία ναι. και βγήκε η Huawei τότε και έδινε δώρο σε αυτούς που βγαίναν τα μεγάλα προκαταστήματα που είχαν πει. Powerbank! power Οπότε και από, εκεί, και από εκεί διαφήμιση πάλι το δικό σου. Δεν έχει πρόβλημα. Ναι, ήχε. Καλό. Η Χαουέ ήταν πολύ μυστήριο αυτό που έκανε. <σχε> είχε πλάκα. είχε <σχε> πλάκα. Πε και για την κάμερα τι τη ναι, μπροστά που την αναβαθμίσαμε. Αν είσαι πίσω, πίσω κλείσα από όλε τα 12 MP, θα τραβάνε όλε 4K στα 60 και θέλω να τι κάνω όλε πανομοιότυπε. Το ίδιο exposure του white balance να μην είναι κάποιο φακό χειρότερο από τον άλλον. Καλό αυτό πιστεύω το έχουν καταφέρει γιατί πολύ τον περηφανεύτηκαν. Και πρόσθεσαν και στην μπροστά γιατί απλά μπορούν και έπρεπε να κάνουν και κάτι. Τι να κάνουν. Ε? Για του φίλου μα, του influencers, πρόφατο γραφεινά το. Έχουν πέσει ακριβώ. Έλε <laughs> και κάνουμε σχολιασμό πάνω την παρουσίαση. Έχουν βάλει, λοιπόν, στην μπροστά, έχουν βάλει 4K βίντεο στα 60 FPS. Γιατί απλά μπορούν. Γιατί δεν μου τραβήξω 4K με τη selfie κάμερα μου, δηλαδή. Και εκτό από αυτό, έχουν βάλει και slow motion. Αφού είναι στα 60 FPS το τραβάει. Όχι, το οπότε... τραβάει 120 στα 1080 ή 240, ναι. 240, δεν το είδα αυτό. Στα 1080p. Και προφανώ δεν μπορούμε να λέμε απλά ότι έχει slow motion η selfie κάμερα. Είμαστε η Apple πρέπει να έχει ένα cool όνομα. Slow motion selfie. Φίλοι μας instagramers, influencers. Πώς το βγάλαμε. Κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Κάνε πως δεν το ξέρεις. <laughs> Κάνε αντίθετε πως δεν το ξέρεις. Σλόφι. Σλόφι. Απλά. Αυτό. Γιατί, γιατί έτσι. Λογοπέχνη εγώ θα λέγα θα μπορούσε να... <laughs> ε, ναι, ξεκάθαρα <Σε> <laughs> λογοπέχνη ήτανε. <laughs> Την έβγαλαν σλόφι. Τώρα λοιπόν οι φίλοι μας Instagrammers και influencers εκτός από boomerang θα πάρουν τα καινούργια τους κινητά και θα αυτά, κάνουν και τα slow motion διότι θα κάνουν και slow motion με τη selfie και θα κάθονται έτσι. Και έδειξε μία που τράβαγε, το είδες στην παρουσίαση <laughs> έδειξε μία κοπέλα που τραβάει βίντεο τον εαυτό αυτό της slow motion και είναι ένα με το πιστολάκι και να τη φυσάνε τα μαλλιά. <laughs> για να φαίνεται cool. Δηλαδή το προμότερο το έκανε για αυτό. Απλά δεν το είπαν. Το άφησαν έτσι, σου λέει, θα το καταλάβει μάλλον. Ε, θα κάνω και το λογοπαίγνιο. Μια Α, χαρά. Ναι, μπράβο, δεν μπορεί. <laughs> δεν μπορεί. Λοιπόν, ε, εμεί παράλληλα σε αυτό έχουμε κάνει ένα. Βι... Έχουμε κάνει, για να μην αναφερθούμε για άλλο στα iPhone, να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Ε, θα τα δούμε και από κοντά και όταν τα δούμε θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη γνώμη. Έχουμε κάνει ένα βίντεο θα το γυρίσουμε αυτό τώρα σε λίγο, αλλά έχει βγει πριν από το podcast. Λίγο περίεργη η φάση μα. Σήμερα έχουμε πολλή δουλειά, γενικά. Μία φορά το χρόνο γίνεται δυσάπλο, οπότε εντάξει, έχει πολλή δουλειά στην αρχή. Ε, έχουμε κάνει ένα βίντεο που αναφερόμαστε αρκετά στα iPhone και γιατί να μην αγοράσει ή να αγοράσει του 2019 τα φετινά. ή τι να περιμένει του χρόνου, άμα δεν θε. Ανάλογα από τι συσκευή έχει ο καθένα, θα αναξιζήσει να βαθμίσει ή όχι. Βίντεο το αυτό, θα το έχω βάλει στην κάρτα πάνω δεξιά στο βίντεο, αν θέλετε να δείτε την άποψή μα περισσότερο σε αυτό το θέμα, πιο εμπεριστατωμένα μόνο για αυτό το θέμα. Εμεί λέω περάσουμε στα επόμενα. Πάμε. Τι άλλο έδωσε η Apple λίγο γρήγορα. Έδωσε το iPad. Έδωσε το iPad το καινούριο. Okay. Από 9, το student iPad το έδωσε από 9,7 inches, το έκανε 10,2. Okay. Πρόσθεσε τα okay. pin κάτω για να βάλει σε πληκτρολόγιο αν θέλει. Υποστήριξε Apple Pencil. 329 δολάρια μόνο. Πραγματικά είναι πολύ, πολύ, πολύ καλή τιμή για το iPad. Το λιώνει, Έχω το iPad ε, το δεύτερο. Πέντε χρόνια. Είναι το ξεχνάει, μια κατηγορία που όπω είπαμε το ξε, δεν έχει. Το ξεχνάει, το ξεχνάει, το ξεχνάει μέσα σε μάνα μου έτσι. Βλέπει. <laughs> βλέπει όλο το βράδυ ανοιχτή. Όλο το βράδυ βλέπει κάτι στο YouTube. Όλο το βράδυ ανοιχτή το πέντε ώρε. Το έχει λιώσει. Πραγματικά έχει ακόμα μπαταρία. Δεν έχει πάει τίποτα. Είναι. Αν μου έλεγε ένα value for money προϊόν τη Apple, θα σου έλεγα αυτό. Τέλο. Αυτό. Πάρε αυτό. Ναι, ναι. Απλά. Πραγματικά. Το λέω γιατί. Δεν είναι έτυχε να έχει iPad και έτυχε να έχω και το Pro. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έχω δουλέψει με iPad, ναι, οπότε ναι, ναι καταλαβαίνω δεν έχεις ότι... Την σου για να τα δεις πόσο είναι ακριβώς, ρε παιδί, ναι. στην καθημερινότητα. Ε, και για το Apple Watch, το οποίο το iPad δεν το δείξαμε, αλλά δεν έχει κάτι Κάποιες διαφορές ιδιαίτερες, είναι αλήθεια. Το... Που περνάω όλα τα θέματα εδώ, spoil, λοιπόν. <laughs> για, θα το κρύψε, θα το κρέψει, και για θα το, το Apple Watch, θα φτάσω και σε αυτό. Okay. Εδώ είναι το iPad, εδώ είναι το Apple Watch που περίμενα να μην παρουσιάσουν η καινούργια Apple Watch. Δεν έκαναν τρομερέ αναβαθμίσει. Πραγματικά mm -hmm. δεν παίρνει να κάνει τρομερέ αναβαθμίσει. Είναι πάρα πολύ μπροστά τον ανταγωνισμό όντω και στι πωλήσει και, σε πραγματικά, και στην πραγματικότητα. Στα lifestyle δεν θα συγκρίνω με τα Garmin που mm. είναι μόνο αθλητικά και κάνουν παπάδε και τα Sundo, δεν λέω αυτά. Για να μου γράψουν κάτι στα σχόλια το λέω. Είναι όντω πολύ μπροστά στα lifestyle και στι πωλήσει. Αυτό που σε αυτό που κάνουν και θέλουν να πουλήσουν, στο Target Group, είναι κορυφαίο. Και το αναβάθμισαν με αυτό που ήθελε ο κόσμο πραγματικά, ώστε όταν το σηκώνει. Να μην βλέπει ναι. την οθόνη μόνο όταν σηκώνει τον, τον καρπό σου, το γυρνά. Ε, όταν mm. δεν το, το έχει σηκώσει για να δει την ώρα. Να παραμένει ανοιχτό. Μπράβο. Σε περίεργε καταστάσει είσαι εδώ και δεν μπορεί να το σηκώσει να το πατήσει, για παράδειγμα. Δημάρατε τη η οθόνη είναι σκούρα, σκουρόχρωμη. Ε, βλέπει την ώρα, άμα το σηκώσει. Θα σου δείξει. Δηλαδή, τι, όλο αυτό που λέγαμε ότι θα ήθελα το Apple Watch να έχει συνεχόμενα ανοιχτή την οθόνη, να μην είναι μαύρο. Το ναι. έκαναν. Είναι μια τεχνολογία που λέει ότι ε, θα πηγαίνει από, από 60 χέρε μέχρι ένα χέρι οθόνη. Δηλαδή, θα ανοίγει μία φορά για να μην χαλάει η μπαταρία, και στο επόμενο λεπτό θα ξανακάνει ρηφρέ, ώστε Μ, να ναι. μην χαλάει την μπαταρία του. Α λέει απλά την ώρα, να είναι ρολόι τουλάχιστον. Μπράβο. Ναι. Να, να μην κάνει συνέχεια 60 χέρε, προφανώ σου τρώει η μπαταρία. Με αυτή okay. τεχνολογία, μόνο το Apple Watch Series 5. Θα το έχει αυτό λόγω τη τεχνολογία. Όλα τα υπόλοιπα θα κλείνουν κανονικά ότι δεν είναι κάποιο software. Αυτό είναι hardware παράλληλο software. ότι έβαλαν και πεξίδα. Και. και. και GPS. Σου δείχνει το υψόμετρο. Το υψόμετρο. Μπράβο. Okay. Α το αφήσουμε έτσι. Οπότε αυτό. τώρα όταν θα σου ανοίγει το GPS και θα λέει κατευθυνθείτε βορειοανατολικά, θα κοιτά και το ρολόι σου να δει που είναι. Ναι, να σου, σου καταγράφει και άλλα πράγματα στην άφησή σου στο υψόμετρο, ε, πηξίδα για οποιονδήποτε λόγο. Σίγουρα κάποιοι το χρησιμοποιήσουν ευρυματικά κάποια apps. Σίγουρα. 100%. Εντάξει. Λοιπόν, ε, αυτά και για το τέλο. Είπε και για τι συνδρομητικέ τη υπηρεσίε. Σωστά. Ε, αρκετά μίλησε για τι συνδρομητικέ υπηρεσίε, για το Apple Arcade που θα έχει βγει και η Konami και η... που βγάλουν τα παιχνίδια σε συνεργασία αυτά. Ναι, ναι. Η Konami και η Capcom που, έβγαλε... που Θα βγάλουν δύο παιχνίδια σε συνεργασία με την Apple και θα πληρώνεις 4,99 για family subscription σε όλες τις συσκευέ που είναι μέσα στο family στο iCloud σου για να παίξεις τα παιχνίδια από οπουδήποτε. Θα να παίξεις στο Mac, θα να παίξεις στο iPad, θα να παίξεις στο iPhone. Θα παίζουν με 4,99. Δεν θα κοιτάξεις να τα αγοράζει να αγοράζει άλλο, να κατεβάζει το trial, δεν ξέρω κι εγώ τι. Θα τα έχεις όλα να τα παίζεις. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο πολύ για παιδιά και τόσο μεγάλους. Ναι. Εντάξει, είναι ότι θα δώσει το, το iPad και θα παίξει το παιδί ένα ναι. Τεταρτάκι, οπότε σου λέει για να μην Τεταρτάκι να δύσκολα, νοκινή. παραπάνω θα είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου. <laughs> <τι> λέει, θα κάτσει την καφετέρια, θα έχει το παιδί δίπλα. Μπράβο. Κάτσε με αυτό να πούμε δύο-τρει κουβέντε. Όχι, πραγματικά και είναι. Για να μην αγοράζει κάθε παιχνίδι μόνο κόμμα. Πραγματικά αυτό. είναι για πάρα πολύ γι' αυτό. Διότι, ναι. ε, εντάξει Πόσα παιδιά, παιδιά βλέπει που ασχολούνται με τα κινητά του ή με το iPad γενικά. Επειδή Άρα απλά. απλά μένουν ήσυχα με του αφήσει το iPad. Χρήστη, πάρ το iPad, παίξε εκεί πέρα. Άδια μου, κάτσε ήσυχο. Και τάμπλετ απλά να του δώσει, να μην και, έβα... Ναι, και καλά, ρε παιδί μου, και καλά. <laughs> αλλά όντω τε με 499 θα μπορούν να παίζουν όλα τα παιχνίδια. και να μην έχουν να τα πληρώνουν ξεχωριστά και να τα έχουν σε όλο το family. Που αυτό γίνεται εντάξει, άμα το αγοράσει κιόλα. Okay. Αλλά όσο μπορεί να έχει ένα παιχνίδι 5 ευρώ, έχει όλο το subscription. Ωραίο. Εντάξει, και Φθηνό θα έλεγα. Φτηνό, θα έλεγα ναι, τίμιο, για φθηνό για Apple και νομίζω ότι απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο άτομα. Okay. Εγώ δεν θα έβαζα subscription για να παίξω ένα παιχνίδι. Ναι. Yeah. Το άλλο όμω μπορεί να το κάνει. Mm. Το οποίο είναι ουσιαστικά ότι η Apple μπαίνει στον χώρο των Productions mm -hmm. και βγάζει δικέ τη ε, σειρέ. Που, που το έχει στο... ανακοινώσει από λίγο πιο πριν. Σιγά yeah. σιγά μα δίνει και λίγε πληροφορίε που και πού. Θα είναι από 1 1η Νοεμβρίου σε 100 χώρε. Yeah. Δεν ξέρουμε αν θα είναι βέβαια με ελληνικού σιποτλούς. Θέλει να χτυπήσει αυτό δεν κατά το πάσα πιθανότητα ναι. το Netflix. Αυτό, έχει αυτό κάνει και ένα τρέιλερ ναι. με το. Jason Momoa. Μαμό έκανε τρέιλερ για την σειρά C που αυτό είναι οι άνθρωποι υποτιθέμενα στο μέλλον που δεν βλέπουν πλέον λόγω τη εξέλιξη, δεν ξέρω. Και γεννήθηκαν δύο μωράκια που υποτιθέμενα μπορούν να δουν. Okay. Αυτό είναι το σενάριο. Ε, απλά έδειξε ένα έτσι ωραίο τρέιλερ και το παρουσίασε πρώτη φορά γιατί για τι άλλε σειρέ έχει δείξει δύο-τρία τρέιλερ. Ναι. Okay, Οπότε το... θα, έχει καινούργια σοου κάθε μήνα. Θα το δούμε και αυτό. Καινούργιο σοου κάθε μήνα υποτιθέμενα. Ε... Εντάξει, απλά θέλει να μπει ξεκάθαρα έτσι όπω θα φτιάξει το οικοσύστημά τη, να μπει και στο χώρο αυτό ότι ό,τι και να βλέπει να είναι Apple. Ναι. Θα, το... Ε... θα το δούμε. Έχουν γυρίσει πάρα, είναι πάρα πολύ προ τα services παρά προ τα συσκευέ. Τα services βγάζουν ναι. εκατομμύρια εκατομμύριων κάθε μήνα. Και... Όπω και το Apple Music. Και ότι με κάθε ε, συσκευή που θα παίρνει θα έχει το... ένα χρόνο. Μπράβο, δεν το περίμενα ποτέ. Με τα καινούργια iPad και iPhone και Mac τα αγοράζει και έχει ένα χρόνο συνδρομή δωρεάν στο Apple TV Δεν το περίμενα ποτέ αυτό να το κάνει η Apple. <laughs> περίμενα να ναι. έχει απλά δύο μήνε trial ένα αυτόν. Ναι. Και άμα θε μετά πληρώσε το στο κάτω-κάτω. άλλα -κάτω. το έκαναν, Πληρώσε με Apple με. Το Με Apple Pay. Αλλά το έκαναν. Δεν το περίμενα. Καλό. Για... Καλό. Καλό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με του υπότιτλου. Και αν θα είναι διαθέσιμο στη χώρα μα μόνο το βίντεο με αγγλικούς υπότιλους ή με και ελληνικού. Αυτό πρέπει να το ξαναζητήσουμε σε επόμενο podcast που έχουμε άλλες πληροφορίες, περισσότερες. Κάθε φορά δίνει και λίγο, οπότε ναι. δεν είμαι και εγώ σίγουρος. Λογικό στο επόμενο θα έχουμε τις απαντήσεις γιατί θα έχει κυκλοφορήσει. Ναι, θα έχει μπει τουλάχιστον στο site της Apple, εκτός αν έχει μπει από τώρα και το έκαναν τόσο γρήγορα. Για να δούμε ποιε χώρε θα είναι και να γράφει και για subtitles ποιε χώρε θα υποστηρίζονται. Ναι. Βέβαια, εμεί τώρα το γυρίζουμε μία μέρα αφού έγινε η, ναι, η παρουσίαση. κάποια πράγματα δεν υπάρχουν ίσω καν. Ε, νομίζω αυτά ήταν για την παρουσίαση τη Apple. Πραγματικά okay. ε, δεν περίμενα να δώσουν ένα χρόνο για, για τη Σούμα. Δεν περίμενα να δώσουν ένα χρόνο στο Apple TV. Plus ναι. Μπροστά. Που λέει ότι θα έχει καλέ σειρέ Και α μελλοντικά. Δεν περίμενα ότι θα μειώσουν κατά 50 ευρώ την τιμή του 11. Ναι. Από 749. Γενικά το όλα έκαναν, πιο φθηνά. 749 το έκαναν 699. Δεν το περίμενα. όπως και το μεγάλο μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος ήταν 1000. 1149 και έγινε 1099. Μόνο το 11 δεν άλλαξε σε σχέση με το 10S Δηλαδή ήταν 999. Μόνο το είναι το μόνο που δεν άλλαξε, νομίζω. Αυτά δεν με εντυπωσίασε η παρουσίαση να πω ότι. Τι παρουσίασαν αυτέ τι τεχνολογίε, ήταν αυτέ. Όχι, εντάξει, το περιμέναμε, το είπαμε κιόλα. Και τα εξηγούμε και στο βίντεο. Τα εξηγούμε και στο βίντεο. Ναι, μόνο για τα κινητά, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετό για να σα δώσουμε και κάποιου λόγου να δείτε αν αξίζει πραγματικά ο καθένα να αναβαθμίσει την καινούργια συσκευή και γιατί. Δεν είναι κακέ συσκευέ. Δεν λέμε αυτό. Στον επισεργαστή έχουν κάνει καλέ κινήσει με τα τρανζίστρο με κάποιες... με, τα που έχουν ρεύμα συγκεκριμένο ώστε να αξιολογηθεί καλύτερη η μπαταρία κτλ. κτλ. Μεγάλο μπαταρία, αλλά αυτή η σύνορα και ο επεισοδιαστή. Ναι. Έχουν κάνει κάποια καλά πράγματα, σίγουρα. Ουσιαστικά λέμε μην πάρει το καινούριο αν έχει το προηγούμενο. Το προηγούμενο δεν αξίζει να τα βάλουμε καινούριο. Πρέπει να ναι. θέλει. Όχι ότι είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Πρέπει να θέλει σόν και καλά. Ε... Ε... Για να μην έρθει. Ναι. Πρέπει να θέλει σόν και καλά την ultra wide. Δεν ξέρω. Οκ. Okay. Θα έχει του λόγου σου, ρε παιδί. Okay. Τέλο πάντων, α το αφήσουμε αυτό. Λέω να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Πού θε να περάσουμε. Δεν ξέρω, θε να πούμε το άλλο που το ψηλό είπαμε. Α, ότι ε, περισσότερο. Ε, ε, είδα ότι. Μάλλον και αυτό, αυτό πρέπει να συνέβαλε. Για να βγει πρέ... το 11 εννοείς. Ναι, χαμηλώσω λίγο γιατί λαμβάνεις και εδώ. Ναι. Πρέπει να συνέβαλε στις πωλήσει του 10R που είπαν ότι είναι καλύτερες από όλα τα iPhone, γιατί η British Airways αγόρασε 15.000 iPhone 10R για τους εργαζόμενους τους, για το For Cabin Crew. Για αυτού που, που, εργάζονται μέσα στην, μέσα στην καμπίνα, δηλαδή. Να. Δεν ξέρω αν το παίρνουν και οι πιλότοι. Τόσα λεφτά παίρνουν οι άνθρωποι. Δώστε του αεροσυνοδού. <laughs> 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 Μπορεί οι πιλότοι να παίρνουν το καλύτερο, ρε φίλε. Μπορεί οι πιλότοι να παίρνουν το 11 Pro. Ε. Περιμένετε, παιδιά, λίγο. Θα <laughs> δώσω το 11 Pro εσά. <laughs> Άμα θε να του βάλει όλου σε ένα οικοσύστημα ώστε να συνδέονται όλοι. Γιατί υπάρχουν πολλέ εταιρείε που δεν, το είχα, δεν, δίνουν... δεν το είχα σκεφτεί ότι το έκαναν δίνουν... για να έχουν συνεννόηση μεταξύ του. <laughs> Σατανικό, ε. <laughs> Ε, όχι, πολλέ εταιρείε το κάνουν. Δηλαδή, άμα δει είναι πολλά κοιτά που λε ότι είναι εταιρικά. Το συγκεκριμένο είναι παιδί μου. Mm. Θέλω να σα πω ότι δεν το σκέφτηκα ότι τα έδωσαν εταιρικά για αυτό. Μπορεί να ήταν κάποιοι συνεργάτε δεν και αυτικά mm. έχει δίκιο. Στη δικιά μα την εταιρεία που είμαι εγώ, εγώ. Ε, ήταν ε, Huawei όλοι. Δηλαδή, έπαιρες, mm. ναι, ήταν εταιρικό. Απλά συνήθω, όντω, οι μεγάλε εταιρείε όπω είναι η British Airways που παίρνουν iPhone, ώστε να έχουν όλοι, σου λέει ότι σου παρέχω αυτό το κινητό ε, όταν θα στείλω το μήνυμα και ήταν να το δει. Κατάλαβε. Ναι. Ε, ναι, oh, ναι. Ε, blue Bubbles. I ναι. Ε, το είδα, το διάβασα. Έχω <laughs> <i message. laughs> το είδα. μπορεί να, ε, να ενεργοποιήσει και το active location 100% τη ώρα να βλέπω που είσαι. <laughs> ο ο, ο προστάμενο. ενεργοποίησε το να βλέπω που είσαι. Έχω και iPhone έχουμε στο κάτω-κάτω. Είναι έκανα μια μοδική συζήτηση. Group chat με 15.000 άτομα. λοιπόν. Θε να πούμε. 6,5. Ε, κόστησε 6,5 δισεκατομμύρια pounds Λίρες. Πρέπει να είναι κανένα οχτάρα δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σχηματιστή να μα πει. <laughs> <laughs> Εικο... Η ίδια η ίδια επάλυμπρη της Airways ε, είχε δώσει ε, 23.000 ε, iPhone 6 Plus τότε. Back in the day που λένε. Αλλά ωραίο. Α προσπεράσουμε στο άλλο θέμα. Θε να φύγουμε από Apple ή θα να το κλείσουμε με το Apple Card. Να, να με κοροϊδέψει λίγο. Λοιπόν. Σε βάλουμε... Να κοροϊδέψουμε δηλα... γενικά πάμε, την Apple. Πάμε, πάμε mm. να την κοροϊδέψουμε γενικά. Είναι δίπλα ακριβώ. Που έβγαλε καινούρια κάρτα λοιπόν, πιστωτική. Έβγαλε μια κάρτα πιστοτική η Apple, η οποία. Είναι αυτή εδώ Είμαστε 26 λεπτά να ξέρει. Είμαστε πολύ καλά σήμερα. Τα έχουμε κάνει λίγο πιο μεστά. Λοιπόν, η Apple έβγαλε μια κάρτα σε συνεργασία με την Golden Sachs. Αν το λέω σωστά, έτσι πρέπει λέγεται. Σαν βρεσιά ακούγεται, αλλά πες το. Σάξ. Σάξ. Mm. σάξ δεν ξέρω. Ε, <coughs> η οποία είναι πιστοτική κάρτα. Συνδέεται με το wallet, την εφαρμογή στο κινητό σου. Και είναι και τη. Περιστορ... Ναι, η χρησιμότητα είναι ότι είναι πιστοτική. Υπότιτλοι Authorwave κάποια λεφτά που δεν τα έχει πραγματικά και την, ξε, την ξεχρεώνει, είναι ευκολία. Αλλά είναι και ότι μπορεί να πληρώσει με την κάρτα αυτή στα μαγαζιά που δεν έχουν Apple Pay. Οι τράπεζε μα δεν υποστηρίζουν το Apple Pay να πάω με το κινητό μου και να το κάνω έτσι. Μπα... Ναι. Πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το Apple Pay. Έχουν δικό του σύστημα. Και α πω στο τέλο το έχει κάνει και η Samsung Οπότε που είναι ας τρελά καλύτερο. Α μην το πάρουμε, πάρουμε πιστοτική από την τράπεζα. Α βγάλουμε την Apple ναι, κάρτα. Αυτή έβγαλε την, Apple κάρτα σε συνδυασμό. Λοιπόν, πιστεύω εγώ ότι γι' αυτό το έκαναν σε συνδυασμό για να είναι Ώστε mm -hmm. να αγοράζει γιατί είχε κάποια ε, cashback 3% αν αγοράσει. Ε, από το Apple Store εφαρμογέ, δεν ξέρω και εγώ τι αγοράζει, subscription κιόλα. 2% αν πα, αν αγοράσει προϊόν τη Apple, γενικότερα, οτιδήποτε, και θα το πληρώσει με την Apple Card σου. Okay. Και 1% αν κάνει οποιαδήποτε άλλη αγορά. Cashback, δεν έχει πόντου και τέτοια, θα είναι μπαμ πίσω, τόσα. Okay. Ε, έκανα αυτή την κάρτα λοιπόν. Θα το ήθελε ο καθένα βέβαια cashback για το επόμενο iPhone. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Από θε εσύ κράτα τα. Ναι. Μπαίνει λοιπόν σε ένα Apple Store και δεν χρειάζεται να έχει χώρο η πιστοτική σου κάρτα, φαντάζομαι. Απλά έχει Apple Card. Χωρίς αυτό το Mac έχει τρία δεν έχω. αν σου βγάλω μια Apple Card, μπορείς να το αγοράσεις τώρα και να έχεις 3%, 2% cashback. <laughs> δεν είναι άσυμο Ωραία, κόσμο που θα χρεωθεί. Για πε. Δεν είναι άσυμο για αυτού. Ε, δηλαδή, παίζουν. Ποια εταιρεία θα μπορούσε να βγάλει ψωτική κάρτα και να κάνει τέτοιο hype. Δεν ξέρω. Κανεί άλλο. Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι και με αυτή την κάρτα γελάω γιατί δείξε. <laughs> <κάτω>. Ναι, ναι, Ήθελα <laughs> να εξηγήσω για την κάρτα γιατί την προηγούμενη φορά δεν το είπαμε, θυμάμαι. Οπότε α δώσουμε και πληροφορίε. Ε, αυτή επίση θέλουν να την παρέχουν σίγουρα στο πάνω από 70-80% των χρηστών που έχουν iPhone. Εκεί σκοπεύουν να την πάρει. Όχι να την πάρουν συγκεκριμένη. Ναι. Να την έχουν πάρα πολύ. Και ξέρει, δουλεύει μόνο. μόνο αν έχει iPhone. Μπορεί να πάρει Apple Card χωρί να έχει iPhone. Μπαίνει στο wallet. Δεν έχει αριθμό πάνω όπω φαίνεται εδώ. Το έχω κολλήσει σε φωτογραφία εδώ. Δεν... Δουλεύει μόνο με το wallet. Οπότε, πώ εσύ θα ξε... Άκου να σου πω τώρα. Πώς θα ξεφορτωθεί το iPhone σου που θε να πάρει μια Android συσκευή, γιατί δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Θε να αλλάξει. Πώ θα ξεφορτωθεί την Apple συσκευή σου στο iPhone. Πώ. Αν έχει ένα χρέο στο Apple Card σου ή ότι διευκολύνεσαι με το Apple Card και κάνει αγορέ και λε. Έχω πιστοτική ρε παιδιά και α, τη βαράω και εκεί κάτι. Όχι τη Apple, κάτι. Διευκολύνεσαι. Ναι. κάνεις ένα μπιπ μια φορά, ρε φίλε. Κάνει ένα έτσι με το Face ID και τα παίρνει μόνο τα λεφτά. Δεν βάζει καν password. Δεν σε διευκολύνει αυτό. Δεν βγαίνει πιο δύσκολα από το οικοσύστημα τη Apple μετά. Δεν είναι ένα γάτο παραπάνω για να σου σπί... πει: Έλα, έχει και καρτούλα. Έχει κάτι στο πορτοφόλι σου. Αν δεν έχει μόνο λευκή Είναι ένα λόγο να μην πάω στο οικοσύστημα τη Apple. Μην την πάρει την κάρτα. Το αντίθετο σε ρωτά Ναι. Αλλά άμα άμα είχα την κάρτα, άμα το είχα από πριν, να είναι λίγο δύσκολο να βγει. Ναι. Εγώ έχω κάνει ήδη αίτηση. Α. Οκ. Όχι εντάξει. Λέει ότι θα έρθει σε όλε τι θέλετε. και πραγματικά και α μην τη χρησιμοποιήσω, θα ήθελα απλά να την έχω να τη δω, να τη δούμε στο κανάλι, γιατί είναι ένα ενδιαφέρον project. Που θα ήθελα απλά να το έχω στα χέρια μου. Έλεγαν από Αύγουστο, κάποιοι το έχουν πάρει, σε μένα δεν έχει έρθει mail ακόμα. Θα δω. Okay. δω Πες είναι... θα... από ότι είναι φτιαγμένη. Είναι φτιαγμένη λοιπόν από τιτάνιο, γιατί δεν όλες μπορεί να είναι μια πλαστική πλάτες. κάρτα. έτσι. Και προφανώ δεν μπορεί να είναι σκουρόχρωμο από τιτάνιο όπω όλε οι άλλε εταιρείε. Mm -hmm. Γιατί κάνει ε, χρυσού σκουρόχρωμο σε όλε τι άλλε κάρτε τιτάνιο ή άλλε τράπεζε, Διότι mm -hmm. mm -hmm. το τιτάνιο το, το βάφουν από πάνω. Πρέπει είναι ένα κόουτινγκ τέλο πάντων. Mm -hmm. Και η Apple δεν μπορεί να έχει προφανώ σκουρόχρωμη κάρτα είναι η Apple, είναι λευκά. Έβγαλε λευκή την κάρτα. Ναι. Οι άλλοι δεν έχουν όμω κουρόχρωμε γιατί ξεβάφουν. Άμα βάψει. Με, με ένα τρόπο το τιτάνιο, δεν ξέρω ακριβώ ναι. το, το εξηγήσω, δεν είμαι. Μπουγιατζή. <laughs> <laughs> Έστω, <laughs> μου βέβαια το έτσι, λαϊκά. Μπουγιατζή, <laughs> δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η Apple την έκανε λευκή. Και τι γίνεται εδώ. Όταν γίνεται Ταραραρα... λευκή. Αχα. Αυτό είναι μετά από δύο. Μετά από έναν μήνα, νομίζω. Να δω, ναι. Just one month, λέει. Αυτή είναι η πίσω όψη τη κάρτα, έτσι, γιατί πριν δεν είχαμε βγει να την μπροστά. Αυτό είναι η χρήση η κάρτα μετά από έναν μήνα χρήση. Άρα, ναι. ένα μήνα κρατάει, έτσι. Διότι. Ό, ό,τι αγορέ σου λέει. Διότι σου λέει, έχει ένα disclaimer που γράφει ότι μην την. Ε, όχι, ακουμπάτε, μην τρίβετε, μην την, μην την αποθηκεύετε σε τζιν και σε δέρμα. Μάλιστα. Όλα τα πορτοφόλια είναι από δέρμα ή δερματίνη. Δηλαδή, πού να τη βάλω. Κυκλοφορά έτσι εδώ. <laughs> Με την Apple κάρτα. Πού πέ... είναι το απόλυτο flex της Apple. <laughs> Πάρε την Apple κάρτα μου. Έχουν Apple κάρτα. Πάρε mm. την Apple κάρτα μου. Αλλά δεν μπορώ να την έχω μέσα στο τζιν μου. Δεν μας νοιάζει. R&D. Eh, research and Development. Θα βγάλουμε μια Apple κάρτα. Οκ, οκ. Άσπρη, άσπρη. Έχουμε πρόβλημα όμως. Ξεβάφη. Σαρκεδιά μου. <laughs> Ή δε 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 είμαι, δεν δεν είμαι. <laughs> δε είμαστε, δε είμαστε, δε είμαστε Apple. Είμαστε. Ωραία. Άσπρη. Οπότε τι Άχι. θα κάνει, λογικά θα βγάλει κάποια θήκη. Όχι, θα, θα βγάλουν άλλη άλλοι ή... θήκε. Σιγά μην βγάλει η Apple θήκη την κάρτα τη. Απλά σου λέει, εγώ έβγαλα κάρτα. Πάρε την κάρτα και αποθήκευσε εκεί που πρέπει. Είναι Apple Card, δεν μπορεί να μπαίνει με τι άλλε πλαστικέ πτωχέ κάρτε. Άλλοι θα βγάλουν θήκε. Κατάλαβα. Γιατί ρε φίλε να ξεβάφει. Γιατί ξέρω εγώ ρε φλέ. Δεν ήταν στον προπολογισμό αυτό. Ναι, γιατί δεν έχουν λεφτά. Γιατί ρε φίλε να ξεβάφει, γιατί. Γιατί να ξεβάφει. Και προτείνει να την καθαρίζεις α, συχνά πυκνά, δεν ξέρω κατά πόσο λέει, με πανάκι από μικροΐνες. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν φτάνει, πρέπει να καθαρίζεις την κάρτα μου με πανάκι με μικροΐνες. Αυτό που πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου, ότι πρέπει να το κάνεις... Είναι, Ξέρει, ό,τι πιο Apple έχω ακούσει. Εγώ α πούμε έχω δύο κάρτε από τράπεζε. Αν έχω και τρίτη. Τι έχει μαζί κολλητά, δεν θα μπορεί να βάλει την Apple Card σου στο ίδιο τσεπάκι. Όχι. Δεν γίνεται. Βάλει τη κάρτα Τιτανίου τώρα. Τη βάλω ανάμεσα. Ανάμεσα. Παγαμύθια. Πάει. Θα ξεβάψει, θα πάρει. Θα έχει εδώ πάνω, έτσι όπω είναι. Θα έχει το Mastercard τη μέση. Ή την τραπεζά σου. Θα ξεβάψει τελείω. Θα μπει με ένα θέμα και ζήτησε ακόμα για το Apple Card, δεν καταλαβαίνω. Γιατί. Θε να περάσουμε και στο άλλο. Λοιπόν, πρέπει όμω να. Όχι. Πρέπει όμω να φύγουμε από την Apple λίγο. Λοιπόν. Πάμε. Οκ. Okay. Εντάξει, κοροϊδεύουμε είναι αλήθεια. Εδώ έχει καλή, άλλη φωτογραφία. Δεν έχει άλλη φωτογραφία, δυστυχώ. <laughs> Apple says no, no. Είσαι <laughs> <laughs> <a> no, no. Για να τη βάζει μαζί με δερμάτινα πορτοφόλια. ναι, α την έχω σπίτι μου σε πλαστικό περίβλημα και θα βγάζεις την Apple κάρτα σου να πληρώσεις από μια θήκη που απ' έξω έχει δερμα μέσα, όχι, δεν γίνει καμιά μαλακία, με engraved πάνω το Apple και θα βγάζεις έτσι Apple, Apple. Θα βγαίνεις την κομμενά σου, θα Apple, Apple. Απόλυτο flex. Ναι. Και θα πληρώνεις, σα μισό λεπτό, γιατί θέλει Face ID, μισό λεπτό. Οκ. και να σου πω το αντίθετο τώρα. Η Samsung ξέρει τι έχει κάνει. Η Samsung έχει βάλει σε κάποια κινητά, της, δεν ξέρω αν είναι σε όλα. Άλλο τρόπο που μπορεί να κάνει. Δεν χρειάζεται Apple Pay π.χ. Samsung Pay, έχουν κάνει και το Samsung Pay. Το Samsung Pay όμω έχουν ενσωματώσει μία. σαν μαγνητική, μαγνητικό μικρό κομμάτι, σαν πω είναι η μαγνητική ταινία στι κάρτε, ναι. το έχουν βάλει στα κινητά τη και δεν χρειάζεται καν να έχει ασύρματο το μηχάνημα που πα να είναι ασύρματο. Okay. Να έχει, να να έχει ασύρματο, αν έπαφε η συναλλαγή. Δεν χρειάζεται καν να έχει ασύρματο, δεν χρειάζεται καν να δέχεται το Samsung Pay, το Apple Pay και το Tade Pay. Το περνά από δίπλα, σαν να περνά μαγνητική ταινία, όπω κάνανε ακόμα και στο 80. Και δουλεύει. Με τα πάντα. Δουλεύει με οτιδήποτε. Με οποιοδήποτε μηχάνημα, εκτό αν έχει χαλάσει το, μαγνητικ, το μαγνητικό του αισθητήρα. Οκ. Okay. Άρα δεν χρειάζεται και όλα αυτά που είπαμε πριν. Δεν χρειάζεται τίποτα. τίποτα. Ο σκοπό ποιο είναι να μην παίρνει το πορτοφόλι, δεν είναι. Να βγαίνει mm. και να είσαι στο κινητό σου και να πληρώνει το κινητό σου. Γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί δεν ξεβαφεί. Όσ... Όχι, όχι αυτό. Γενικά. γιατί κάνουν. <laughs> <laughs> γιατί κάνουν πληρώμες, ρε παιδί με κινητά. να μην πάρει το πορτοφόλι σου, να μην βγάζει την κάρτα σου, να μην κουβάλει άλλα πράγματα. Mm. είναι όλα σε ένα. Βάζουν υπηρεσίε. Φουλ. Χωρί τη Samsung. Μα λέγανε ένα Μάλιστα. Πλατιάσαμε λίγο. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει ισχύει. <laughs> αλλά ξεθόριασε το Apple Card. Τι να κάνουμε. Έχει γίνει θέμα παντού. Μόνο εμεί το έχουμε κάνει. Ορίστε, κύριε. Το κάναμε. Αν δεν το έκανε η Digital Music, ποιο θα το έκανε. Έλατε. Λοιπόν, ποιο έχει άλλο tech podcast. Πάμε στείλτε μου πόσο... από κάτω ποιο έχει tech, post, tech podcast. <laughs> Όχι gaming, tech. Μόνο tech. Ποιο... στείλτε μου. Ελληνικό, ε. Που... μου στείλετε το you later. Γιατί του θε. <laughs> δεν υπάρχει. Βρείτε μου. Ελά, πάμε λοιπόν. στο επόμενο. Πάμε. Ποιο θε εσύ, εσύ, θα μου επιλέξει. Πάμε στο Pixel. Pixel 4. Το περίμενα. Είχα πάει ήδη τον ποντίκι μου εκεί. <laughs> λοιπόν, <laughs> Εμένα <laughs> το έχω βάλει στη σειρά. Έτσι <laughs> είχαμε πει. Pixel 4, για πες μου τι βλέπεις. Κάτι μου θυμίζει, είπαμε να σταματήσουμε με, το, τα Apple, πάλι σε Apple με πήγες. Πάμε σε ένα απονομι... Εσύ, είπαμε εσύ, εσύ να... εγώ σου πες να διαλέξεις <laughs> Ναι, το είχα ξεχάσει <laughs> αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε το Pixel το 4, το οποίο έχει πίσω ακριβώς την ίδια συνωμοταξία, δεν ξέρω Διάταξη, αν ισχύει κάτι λέξη. Ναι. Διάταξη, ναι. Θα Να ναι. ναι. Να μα κράζουν από κάτω. Ξέρετε, μου γράφουν και τα ελληνικά που λέω. Ευτυχώ που δεν φαίνεται το ορθογραφικά στο λόγο. Ήψιλο <σχεύ> νομίζω. <Υπό, σχεύ> το οποίο, ρε παιδί μου, είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα που έβγαλε και η Apple. Αρκετά βαριά, τύπο. ναι, Απλά δεν έχει το μήλο εκεί στη μέση και είναι. Έχει το G όμω. Έχει το G. Εγώ θα σε φτιάξω. Το γράφει. Όχι, αλλά. Το θέμα, το θέμα είναι ότι λύκαρε το βίντεο που δείχνει το. Ναι, κοίτα. Εντάξει, έχουν, πει, διαφ... έχουν πει τα προτεινόμενα τώρα στη Γνώμη, αλλά ναι. το πάνω κομμάτι είναι αυτό που ενδιαφερόμαστε περισσότερο. Το που οποίο δεν ένα... μου αρέσει καθόλου. Ναι, και έχει ένα μεγάλο μπέζελ που έχει διπλή κάμερα. Ναι, ναι, okay. okay. ε, Μπορεί να έχει καλό face ID. Και φαντάζομαι, και έχουν πει ότι θα έχει face ID με dot projector, σαν τη Apple, όχι με την κάμερα. Ναι, okay. Για... ωραίο. Εντάξει, να σα πω κάτι. Εφόσον έχουν χώρο και το κάνουν έτσι. Ε, κάντε το ρε παιδιά έτσι. Αφού το κάνει το κάνω Το πίσω μέρο oh, 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 oh. του είναι εντάξει, αρκετά clean, θα έλεγα το πίσω μέρο. Δεν έχει πολλά προγραμματά και ιστορίε. Ah. 855. Αυτό όπως το βλέπουμε σε όλα. Αυτό είναι μια διαφήμιση που έχει λικάρει, έτσι, το βλέπει. <σχεσίλυν> ή βίντεο τύπου παρουσίαση κάπου. Mm, σε κάποια ναι. έκθεση, ίσω δεν ξέρω. Και αυτό λικάρει όλο. Δεν ξέρω αν το λικάραν οι ίδιοι. Έχω περιέργεια. Mm, δεν ξέρω. Πάντω πάλι 855. Δηλαδή καμία oh, διαφορά ναι. από τι άλλε εταιρείε. Μια ναυαρχίδα από πάλι. Πλάς, δεν είναι αλλά ο το 855 Plus είναι για gaming. Πολύ. Δεν ξέρω αν θα τον βάλουν και στα υπόλοιπα κινητά. Okay. Εντάξει, μονόδρομο. Έχει να πα στον αλλού. Όχι, ξέρω εγώ. μάλλον όχι. Τώρα δεν υπάρχουν όχι. και πολλοί που βγάζουν, ναι. Εντάξει. Η Huawei βγάζει για την εταιρεία τη, η Apple βγάζει για την εταιρεία τη και έμεινε ο... η Snapdragon. Ξεκίνησε, πε και αυτό για την Intel που ξεκίνησε. Α, ναι, το συζητάγαμε αλλά... πριν αυτό. Ε, η Intel ήθελε να βγάλει επεξεργαστέ τώρα που παίζει και ήθελα να βγάλω επιλεγχαστέ με 5G και τα λοιπά. Ναι, αλλά... Με mobile επεξεργαστέ. Ε, Μια που λέμε για εργαστές, λοιπόν. Αλλά το άφησε το project και λέει ότι το πουλάει. Και ενδιαφέρεται η Apple να το πάρει. Θα το δούμε γιατί. Η ναι, Apple πήγε, δεν πήγε, έχει το 5G. Πήγε, ακόμα. Δεν έχει το 5G. Θα το θα κάνει συνεργασία με την Qualcomm για δύο χρόνια. Δηλαδή για το 2020-2021 τα iPhone που λένε ότι του 20-99% θα έχουν 5G. Όλα. Έτσι λέει. Όλα. όλα ακόμα και αυτά που έχουν βγει, δηλαδή τώρα. Όχι, όλα. Από τότε και μετά. Ναι, ρε, μου. Εντάξει, ρε, φίλε. Εντάξει, σε <laughs> πήρα από τα μούτρα τραβήμαι. <laughs> <laughs> ε, <laughs> δεν είναι, να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω. 90Hz τη... λέει το Pixel 4. Συγγνώμη. Ε, Έπρεπε να το πω αυτό. 90Hz. Το, το, το σημαντικότερο ξεχάσαμε. Κοίτα, Pixel 4 Phone by Google. Εντάξει, λύκα, ρε. Όλο. το έδωσα. Πάρτε το. Έδωσαν. Ένα, το ένα ωραίο κινητό σε χαρακτηριστικά ένα πάρα πολύ άσχημο απ' έξω. Δεν ξέρω, ναι, θέρω, από μπροστά δεν είναι ωραίο. Και από πίσω δεν είναι. Από πίσω αρέσει. θα έλεγα πολύ απλό επίπεδο. Δηλαδή, επιχωρικά. βάλτε τουλάχιστον κάτω έτσι όπω το κάνει η Apple που είναι πολύ. Στο and Android, and Android όμω το... και από 4 GB μάλλον θα το πάνε 6. Κατευθείαν. Γιατί ήταν ένα, ένα θέμα που συζητάγανε όλοι. Εντάξει. Με, με διπλή κάμερα πίσω ή τριπλή. Τριπλή. ξέρω. Μένει να το δούμε στο επόμενο. Λογικά πόσο πόσο τριπλή. Θα έχουμε για άλλε πληροφορίε. Λογικά θα έχει λυκάρει η Google μόνο τη πράγματα. Θα βγάζει φωτογραφίε. Αυτό δεν σου λέω, αλλά είναι το Pixel 4. Okay. Θα βγει, θα μα πει η συμπαρουσία σε μια τιμή και θα φύγει. Θα το έχουμε μάθει όλα, δεν θα θέλουμε τίποτα άλλο. Αυτό. Θέματα να μα δίνει και βλέπουμε. Τέλεια. Ποιο είναι το επόμενο, τι θε. Λοιπόν, πάμε στο Mate. Mate. Στο Mate 30. Οι μεγαλύτερε πιθανότητε λοιπόν, Χρήστο, είναι το Mate 30 και το Mate X που είναι το foldable που έχει μείνει κάπου πίσω. Κάπου. Ε, ότι θα βγουν χωρί εφαρμογέ τη Google. Δηλαδή για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι που μα βλέπουν, που δεν το ξέρουν και. Δεν ξέρουν όλοι τι έχει γίνει. Δεν μπορεί να εξηγήσουν τι έχει γίνει, είναι τεράστιο. Ε, ναι, δεν μπορεί όμω να συνεργαστεί καμία εταιρεία αμερικάνικη με την Huawei. Όχι να, να συνεργαστεί. Με αντάλλαγμα χρηματικό, όχι να συνεργαστεί δωρεάν, διότι το Mate 30 και όλα τα κινητά τη Huawei που θα βγουν από 1 Σεπτεμβρίου και έπειτα, θα λανσαριστούν από 1 Σεπτεμβρίου και έπειτα, δεν θα μπορούν να έχουν το Android 10, το Android 9. Όλα αυτά κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι, Κατα... έτσι, έτσι όπω έχουν τώρα, θα είναι. μέχρι σήμερα τα πράγματα που το γράφουμε δεν μπορούν να έχουν τίποτα. Να. Άλλο, αν υπα... ήταν να γίνει μια εξαίρεση μόνο για την Google και για μια, μια άλλη εταιρεία ακόμα, δεν ξέρω για να χρησιμοποιούν απλά το Android. Γιατί σου λέει ότι δεν ε, θα μα κατασκοπέσει με το Android η Huawei που αυτό είναι το θέμα. Να. Οπότε α την αφήσουμε. Αλλά δεν ήρθαν σε συμφωνία ακόμα. Οπότε 19 του Σεπτεμβρίου ή 18, δεν θυμάμαι. Σε 7 μέρε τέλο πάντων με... θα που βγαίνει το MA30. Δεν θα έχει εφαρμογή του YouTube. Δεν θα έχει το store του Android. Θα το έπαιρνε. Δεν ξέρω. Κοίτα, αυτή τη στιγμή. Είναι Έ, και... Έχει βγει σήμερα. έχει βγει σήμερα. Και θε ναι. να αλλάξει κινητό. Αφού τα λαντεύεσαι, Σε ποιο Google κίνητο. Δεν ποιο... νομίζω να το πάρει. Βέβαια, επειδή βγαίνει και το Harmony OS, το οποίο θα βγει φέτο μόνο σε μία οθόνη. Τηλεόραση. Σε μία τηλεόραση. Θα βγει στη τηλεόραση, τη Huawei. Ναι. Μάλλον φέτο μόνο στι νομίζω. Θα ξέρω. ξέρω αν το Mate 30 που θα πάρω εγώ και θα δώσω χίλια ευρώ, α πούμε, θα μπορεί να μπει μετά στο Harmony OS, τουλάχιστον να μπω στο οικοσύστημά τη. Ε, ειδικά. ειδικά. Ε, Μπράβο. Το αξίζει. Harmony OS σίγουρα θα το πάρουν όλοι, μάλλον, αλλά πότε θα βγει το, το Harmony OS για τα κινητά. Και μήπω θα μπορέσει. Πάει ένα να πάρει το Mate 30 Lite, το Lite θα σου πω εγώ. Πάω να πάρει το Mate 30 Lite. Ε, θα δώσει 300 ευρώ. θα δώσει, α πούμε, 300 ευρώ, όχι 1000 ευρώ. Αν δεν πέσει, εσύ το ναι. 1000 ευρώ και γουστάρε τώρα, θα το, πάρεις, δεν θα Εντάξει, είναι το πάρει, δεν σε νοιάζει τίποτα. Αν σου 300 ευρώ. Αν να μην έχω YouTube εφαρμογή και να μπει. Και πού θα μπαίνει, το... θα μπαίνει από το. Από το Google Chrome, ξέρω από εγώ. Από το Chrome. Δεν. δεν ξέρω. Και θα σου βγάζει αυτό το περίεργο το launcher, αυτή τη μαλακίτσα που πατά εκεί και δεν μπορεί να μπει στα comment. Και... Τι είναι, α, έτσι θα μπαίνει. Δεν ξέρω. Θα μάθουμε σε 7 μέρε και θα μάθετε κι εσεί. Στο επόμενο θα, podcast θα, σίγουρα. το καλύψουμε εννοείται γιατί στις 18 του μήνα κάτι θα πούνε. Θα το καλύψουμε. Να πάμε εκεί. <laughs> Όχι, ναι. Μα, μακάρι να πηγαίνουμε εκεί, αλλά εμείς ψάχνουμε ακόμα χορηγό. Κάνει <laughs> 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 <χω> ένα zoom σε αυτό. Ποιες λίγο την κούπα σου χρήστε, γιατί δεν πίνεις, δεν καθόλου. Τόσο πολύ μιλάμε. Πίνω, πίνω, <χω> δεν... ξέρω <χω> αν δε, φαίνω. <χω> <δε, χω> Έτσι θα φαίνεται, γαμάτα. Λέω, λοιπόν. πάμε και στο LG. Πάμε στο LG. Βγήκε το LG G8X. Είναι το καινούριο G8, το επαμόνω. Οκ. Okay. Okay. Το οποίο είναι, έχει τον 855, θα εξηγήσω τι είναι αυτό εδώ πέρα πάνω, αφού πω τα specs. Έχει τον 855, θα έχει το Android 9, 6,4 ίντσες σε Full HD, 4000 mAh η μπαταρία, IP68, ό,τι έχει μία αναβαρχίδα. 6 GB RAM, έχει 8, δεν ξέρω, κάποια άλλη έκδοση μπορεί να έχει 8, δεν το γνωρίζω αυτό. Έχει headphone jack, Ορίστε. Ωραίο, Κάποιο το κράτησε. Μ, μπράβο. Και, okay, είναι θα είναι ένα ακριβό τηλέφωνο. Δεν... Θα είναι μια ναυαρχίδα. Ναι, 855 δεν ναι, Όταν ναι, μου λες 855 είναι ναύαρχίδα. Εκτό αν βρει για όμοι. Εδώ βρήκα μια πιο ενδιαφέρουσα φωτογραφία κάτω. Λοιπόν, αυτό το κινητό είναι το κάτω μέρο το κινητό αυτό που βλέπουμε. Έρχεται με έξτρα τιμή 199 ευρώ. Αυτή η θήκη που βλέπετε γύρω από το κινητό εδώ είναι μια θήκη. Η οποία θήκη είναι σαν πορτοφόλι. Είναι έτσι. Πώ ανοίγει το. Τι θήκε παύλα πορτοφόλι που ανοίγουν και το βάζα mm -hmm. πίσω και μιλά, ξέρω, κάνει ό,τι θε. Αυτή όμω είναι μια θήκη πλαστική, η οποία η άλλη μεριά είναι η δεύτερη οθόνη. η μια ίδια 1080p οθόνη okay. που ανοίγει και γίνεται double screen. Αντί δηλαδή για foldable κινητό και πώ θα το κάνουμε, πώ θα διπλώνει η οθόνη κτλ. Αυτοί τη βάζουν απλά έξτρα. Δηλαδή, κατώ... πε ότι θε να το πάρει στο LG, σου αρέσει το LG και σε κάποιου αρέσει το LG και τα αγοράζουν. Με 199 ευρώ μπορεί να αυξήσει το productivity, α πούμε, το δικό σου και ίσω το. Ίσως το gaming, γιατί έχουν δείξει κάποια βιντεάκια στο gaming πολύ ενδιαφέρον και να γράφεις όλο το... και φαντάσου τώρα όλο το κινητό σου αυτό να ήταν πληθρολόγιο έτσι όπως δείχνει εκεί και πάνω να έγραφε, δεν θα ήσουν πολύ πιο γρήγορο. Παίζουμε την κειμενικά, πες ότι αυτό είναι τσάμπατο, το δίνουμε το κινητό, εκεί. Okay. Δεν σου λέω να <συγνώ>, Σίγουρα θα το παίρνες. Σίγουρα θα ήταν ωραίο. Δεν ξέρω αν θα με βοηθούσε να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω παίξει, ακόμα δεν έχω παίξει το Nintendo του DS που μοιάζει γι' αυτό. <χαι>, ναι. Αλλά... Σε κινητό όμω είναι... καθημερινά. Κοίτα, είναι ωραίο. Βάζει μια θήκη στο κινητό, βάζει. Οκ, πε ότι θήκη στον αυτό κινητό, αν έχει δεύτερη οθόνη. Σίγουρα είναι ωραίο. Σίγουρα είναι ωραίο. Που σίγουρα α... δεν ξέρω ναι. αν αξίζει τα λεφτά του, όλο το κινητό. Δηλαδή, γιατί αν ναι. το πάρει, θα δώσει και 200 ευρώ Ας παραπάνω. τη μόνο. Ναι, η λειτουργία αυτή. Αυτό, τη αν θε να τα δώσει, ξε... θα τα αξιοποιήσει, μάλλον λογικά. ναι, αν είσαι... σίγουρα. Αν θες να τα δώσει, σίγουρα θα τα δώσεις, σίγουρα το... Εμένα αυτό έτσι όπω το έκανα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σου λέω ότι θα τα γιατί Δεν είμαι LG user, είναι, δεν τρελαίνομαι. Είναι ένα πρωτότυπο fold mm. που κατά πάσα πιθανότητα δεν σου χαλάσει όπω χαλάσει το fold. Σίγουρα δεν θα χαλάσει όπω χαλάσει το fold. Ε, εμένα, ρε φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει ένα τεράστιο πληκτρολόγιο και μία δεύτερη οθόνη, η ίδια ακριβώ. Μπορεί να βλέπει βίντεο κάτω και να γράφει σημειώσει κάτω, να γράφει ένα mail. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να κάνει. Δημι... Δεν δημιστεύω ξέρω δημιστεύω αν θα έχει τόσο καλό multitasking ώστε να α πούμε. Γιατί α πούμε τώρα, εγώ όταν μπαίνω στη... ναι. από τη συσκευή μου στο YouTube, δεν μπορώ να βγω και να στείλω ένα μήνυμα στο Instagram. Μπορείς, το έχω δει στο βίντεο. Σε αυτό μπορεί. Είναι... Δυστυχώ δεν έχω ανοιχτό site που να δείχνει βίντεο. Για να δείτε, θα το πάταγα πραγματικά. Θα είναι ωραίο. Άμα είναι έτσι, θα είναι ωραίο. Yeah, δεν αν και... site Δεν θέλω να χρονοτριβήσω να ψάξω το ναι, δημιό, αλλά όντως, όντως, σε αυτό το διπλό setup Α, ο και μια άλλη φωτογραφία να το δείτε λίγο καλύτερα. Σε αυτό το διπλό setup μπορεί να βλέπει YouTube βίντεο στο ένα και στο άλλο να πληκτρολογεί. Ένα πράγμα πες μου μόνο. Συγγνώμη, το παρατήρησα τώρα. Έχει ένα μικρό σταγόνα νότ το κινητό. Ναι. Γιατί έχει και η οθόνη. Ξέρετε τι. <laughs> <laughs> το είχε δει. Όχι, αλλά, αλλά. σίγουρα. Δεν ξέρω. Έχει και τα δύο κουμπιά. Είναι, είναι, και οι δύο να τι πατήσει. Οπότε. Και, τα κατά θα πάσα πιθανότητα κουπιά. είναι ότι άμα σου χαλάσει κιόλα. Το <laughs> ένα. βάλουμε <laughs> <πάλι> δίπλα. <laughs> ναι. Φαντάζομαι να σου πάσει ο στη δεύτερη ώρα, αδερφέ. <laughs> δεν θα λειτουργήσει απρώτη. Απλά το θέμα είναι αν μπορεί μετά καλά. να κάνει κάποια τράμπα. Πρέπει να πει, γιατί όταν Αλλά σου καλά για ναι, οθόνη. Ναι, μα δεν. τι, ξέρει τι, το χαζώ. δεν έχει κάμερα από πίσω η οθόνη. Το κάνω για την κάμερα. Αυτό το έχουν κάνει μόνο, μόνο και μόνο για έναν ομοιόμορφο. Δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη λειτουργία. Στον notch που έχει η έξτρα οθόνη. Μήπως γιατί έχει και κάμερα. Ω, κάμερα. Όχι. Δεν μπορεί να χωρέσει, δεν χωράει. Εδώ δεν χωράει εδώ πέρα. Στο Mac έχουν βάλει 480p, να πούμε στο 3.000 ευρώ, 480p κάμερα έχει. Δεν χωράει σε αυτό το πάχο, το χωράει αυτό. Τι να σου πω, δεν χωράει. Ναι. Το έδειξες. έχουν κάνει ξε, ξεκάθαρα για την ομοιότητα. Αλλά μπορεί ο, να το βγάλουν μέχρι να βγει αυτό. Έχει βγει, ή δεν έχει βγει. Ναι. Έχω, έχει γίνει shipping σε reviewers. Α, Και σε okay. κατάλαβε. Δηλαδή είναι αυτό που θα βγάλουν. Δεν είναι ότι φ... μαγικά θα αφαιρέσουν τον Νότσο από τη δεύτερη, ναι. φαντάζομαι. Δηλαδή, παιδιά, α, α στην Ελτζή, αν δεν το έχετε βγάλει ακόμα ή... να το πουλήσετε, δείτε το λίγο <laughs> να μα πείτε. Λοιπόν, είμαστε σε 48 λεπτά, Τωραία. να ξέρει. 49. Να θα κάτι λέω, θέλω να πω πω εντάχει μπορούμε να πούμε ότι. ότι η, εντάχει μπορούμε να πούμε, έκλεισε η κάμερα. Εντάχει μπορούμε να πούμε ότι ε, το, η, η Samsung έβγαλε, έχει άλλη μια επιλογή στα κινητά τη. Έχει πολλέ επιλογέ στα κινητά τη γενικά και έβγαλε και το α 90 το οποίο ήδη κοστίζει περίπου 600 ευρώ αν δεν κάνω λάθο ε, και το έβγαλε με 5G. Αντί να έχει μόνο τα πολύ ακριβά τη τηλέφωνα, τα S10 και τα Note 10, κλπ. Έβγαλε άλλη μια επιλογή σε άλλη μια από τι συσκευέ τη, που έχει πάρα πολλέ επιλογέ στο οικοσύστημα τη διαλέξη, όποια okay. συσκευή σου ταιριάζει, και έβγαλε το A90 που έχει 5G, το οποίο κοστίζει 750 Μάλιστα. 750 δολάρια, 4.500 μιλάμπερο Αυτό έχει, το έχει ούτω ή Νομίζω μεγάλωσε λίγο γιατί. Δρώνει ε, περισσότερο μπαταρία. Ναι. Οπότε μεγαλώνει και λίγο μπαταρία, ίσω φαντάζομαι. 750 δολάρια και κανονικά έχει 600. Απλά έπρεπε να το αναφέρουμε. Πραγματικά υπάρχει και αυτή η επιλογή να πάρει 5G κινητό. τηλέφωνο. Είναι όριο κινητό και 5G. Εντάξει, το οποίο δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούν ακόμα. Δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ακόμα. Απλά θα πει ότι ξέρει τι παίρνει ένα κινητό το οποίο σίγουρα θα μου κρατήσει. Απλά μπορεί να και λεφτά. Μπορείς, ναι. το. Μπορεί, άμα θέλει, το πάρει. Πάλι okay. Snapdragon 855. Έχω κουραστεί. Δεν το είδα αυτό. Τον 855 έχει, είσαι σίγουρο. Ε, θα το λέει. Α, συγγνώμη, δεν το είδα. Δεν το το πρώτο. Ναι, 855. Λέει, 48 ένα σένσορα, 5 ο άλλο, στο 2 και στο 2,2. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που έλεγε η Apple. ναι, έχουν άλλο... Και η Ultra Wide λέει 8 στα 2,2 πάλι. Ωραίο. Selfie 32. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. τα λέω για αυτού που ξέρει θα σου πούνε: Έχει καμιά καλή, ωραία σαν πρόπτικη. Έχει καλή κάμερα. Ξέρω και, είστε εδώ. Και για, εδώ. Και, <laughs> <laughs> και για να κλείσουμε, για άλλο ένα για κινητά, θα έλεγα. Θα Βλέπω, μου δείχνει το... RGB τιμές. Uh, τιμέ. Uh, RGB τιμέ, σου δείχνουμε RGB κινητά. Λοιπόν, το Rock Phone 2 που ανακοίνωσαν θα κοστίζει 900 και 1200 okay. η Elite okay. και η Ultimate Edition και οι δύο έχουν 12 GB RAM. Okay. 512 δίσκο το Elite. Ε, δεν υπάρχει κάτι φθηνότερο. Απλά θα πάρει αυτό με το 512. Ναι. Και η Ultimate έχει ένα TB. 1 TB. 855 Plus. Δεν σβήνει παιχνίδια ποτέ. Ποτέ. 855 πλά. Σαν να μην 855 πλά. Επιτέλου. Ναι, με, κάτι <laughs> που όντω είναι overclocked. Μόνο για gaming το έχουν πολύ. Είναι ναι. για τα gaming τηλέφωνα όντω. Και το θα το χρησιμοποιήσει. Και αν ελπίζω δεν, δεν, δεν κάνω λάθος, το, ήταν το πρώτο που είχε την 90Hz OLED πέρσι και τώρα θα την κάνει 120Hz την OLED. Είναι τρελό. Κοίτα, εγώ πόσο έχω δει 90 που είναι τρομερό, δηλαδή στα 120Hz δεν 120, ξέρει. Στο κινητό, λέω. Ρε. Α, λίγο, για να, για <laughs> να, <laughs> να καταλάβει. <laughs> ναι, για γιατί 90 έχω δει σε κινητό. Ναι, ναι. 120 δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα βγάλω. Θα δει στο δε... κάναμε review. Α, 120. 90, ρε. Ε, Όχι αυτό 90, λέω, ρε. 90 ναι. είναι αυτό. 120, δηλαδή. Συμπλήρωσα εγώ ναι. στο προηγούμενο θέμα. Ναι. <laughs> ε, δεν ξέρω αν θα δούμε διαφορά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα τα 90 100. στα 120 θα έχει διαφορά στο ε, μάτι στο κινητό. Θα έλεγα ότι είναι πολύ λίγο. <laughs> αν δει το Razer το, Phone που το είχα παρατηρήσει που άλλαζαν τι ρυθμίσει, δεν ήσουν εκείνη η μέρα που το τραβάγαμε. Ε, από 120-90 είχε μια διαφορά, αλλά. Μ, αν σου έκλεινα τα μάτια, δεν ξέρω αν θα έλεγε. 90. 90 ναι. θα, θα το άλλαζε πολλέ φορέ για να καταλάβει την αλήθεια. Αλλά 120-120. Okay. Δέχομαι. Ωραίο. Ωραίο Θα κινητώ. μάθουμε και άλλε πληροφορίε για αυτό. Πολύ ακριβό βέβαια. Αλλά δεν, δεν είναι για όλου. Είναι για, για αυτού που χρησιμοποιούν game. Είναι για του gamers και, και για πολύ... του ενθουσιά για την Εγώ να δω δεν απο... μπορώ να παίξω στο κινητό πολλά παιχνίδια. Θα παίξω λίγο, δεν μπορώ, δηλαδή να κάθομαι στο κινητό και να παίξω. Θα πω καλύτερα στον υπολογιστή, καλύτερα. Ναι, εντάξει. Ούτε εγώ είμαι. Μπορεί να εντάξει. Δεν είναι οι ίδιοι που θέλουν το Αλλά... Apple arcade. Κοίτα, είναι αλήθεια. Επειδή να... συνήθω θα είναι ή το Razer Phone ή αυτό, mm. δηλαδή αυτό που θα θέλει να το πάρει, πιστεύω ότι αυτό είναι το, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να πάρει. Πιο ακριβό βέβαια. Σίγουρα και επειδή το Razer Phone 3 δεν ξέρω αν θα βγει ποτέ και τι θα γίνει, νομίζω ότι είναι το top με πολλή διαφορά από το δεύτερο. Ναι, βέβαια είναι άσχημο. Αλλά εντάξει. Ποιο κοιτάει την ομορφιά, <laughs> Κοίτα για κάτι κάποιον... κάποιον... μικρό στα FPS. <laughs> Κοίτα, ε, για, για, gamer που... ίσω είναι και ωραίο. Δεν μπορεί να του αρέσει, α πούμε. Ναι, είναι ιδιαίτερο. Αν, αν το... παρατηρήσει, αν παρατηρήσει, ακόμα και το flash module είναι τριγωνικό. Ρόμπο, ναι. όπως όπω και τι κάμερε. Τέλο πάντων. Okay. Νομίζω πω αυτά ήταν τα. Για να μην χρονοτριβήσουμε άλλο και φτάσουμε στη μία ώρα που δεν θα ήθελα να Κοίτα, θα, 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 κάνουμε, θα κάνουμε και άλλο πολύ σύντομο. θα τα υπόλοιπα, δηλαδή είναι δύο-τρία θεματάκια τα οποία ναι, θα το πάμε ναι. στο. Mm -hmm. Θα το κάνουμε και εμεί όπω το, το στο. Πώ το λένε, αυτό που έκανε ο που έλεγε έχουμε top 10 ας πούμε βίντεο και τα τρία Αλλά θα τέλος. δείξουμε τα εμβόλυμπα μετά. γιατί <laughs> 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 γιατί έτσι. χρονοτριβήσαμε, κάναμε πλάκα Το Τώρα καταλαβαίνω, είδες όμως. Χρονοτριβούν και πηδάνε ένα θέμα. <laughs> Τώρα έχουμε και εμείς. Και μετά θα φαφτεί το θέμα, ξέρεις, θα, θα Όχι <laughs> θα, θα τα βάλουμε, Είναι ωραία. Ανάλογα, ανάλογα. Έχουμε link Αντάξει, για το OnePlus 7. Σίγουρα. Τα, ε, ε, oh, 7 oh, τα... ναι, 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 Λένε πως θα αλλάξει το κάμερα module πίσω και θα είναι στρογγυλό, σαν πλυντήριο. Να το γυρίσει ανάποδα. Θα είναι έτσι με τρει κάμερες και ότι θα είναι έτσι και το 7T και το 7. Α το αφήσουμε εδώ, γιατί δεν ξέρουμε Να μην φιλιοφορές. πω αυτό το χειμωνιστικό που άκουσα που μπορεί <laughs> να είναι. αυτό ότι μπορεί να. Επειδή δεν σου δείχνει τι κάμερες το link, ναι. μπορεί να έχει sensor από φωτογραφική μηχανή. <laughs> δεν ξέρω. Ιντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να εννοούσαν ότι ο ένα από του τρει θα είναι μεγαλύτερο. Γιατί ο Τσίχαου έχει πολύ μεγαλύτερο σένσορα παράδειγμα, από τα Samsung. Ναι. Ε, και ότι θα μπορεί να είναι μεγαλύτερο και καλά. Μπορεί, ναι. μπορεί. Εγώ πιστεύω πω όχι, αλλά τέ, τέτοιο τεράστιο βήμα θα κάνει στη φωτογραφία. Δεν ξέρω. Θα μου πει: Δεν ξέρω φτιάξει... αν μπορεί να το χωρέσει. Πίτα, έχει φτιάξει η οθόνη. Ναι. Okay, έχουν τρομερή οθόνη. Έχουν φτιάξει ή ένα τρομερό σύστημα. Το Oxygen OS έχουν κάνει πολύ καλέ κινήσει το 7 Pro. Οπότε αυτό που αν υστερεί σε κάτι περισσότερο είναι στην κάμερα. Οπότε μπορούν να πω ότι στο 7 τι, επειδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι ιδιαίτερα καλύτερο, θα το εντώσουμε στην κάμερα. Μπορεί. Δεν ξέρω, θα το δούμε κι αυτό. Οκ. Okay. Θα βγει τώρα αυτό γεννή. Έχουμε χρόνο. Ναι, έχει και κάποιε φωτογραφίε εδώ το μεταξύ που το χω... χειρίζεται ο ένα. Τέλο πάντων. Υποτιθέμενο λοιπόν, ότι είναι και, ξέρεις, και είναι κάποιο πιλωτικό ίσω project. Ναι, δεν φαίνεται πόσε κάμερε έχει και τι, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Λοιπόν, Λοιπόν, ε, αυτά νομίζω αυτό θα, θα το κάνουμε, αφήσουμε για το επόμενο podcast. Θα το κάνουμε πούμε, και σύντομα το σύντομα podcast σύντομα. καινούριο. Οπότε θα... Γιατί έχουμε και το May 30 έχουμε πολλά πράγματα. Θα, ξανακυκλο, θα ξανακυκλοφορήσει το Fold. Έχουμε πολλά για το επόμενο. Μπορεί να είναι πιο σύντομα από τον ένα μήνα που κάναμε τώρα. Γιατί το, σήμερα έχουμε. 11. Σήμερα που βγαίνει έχουμε 12 12, 12, 12. Αυγούστου. Βγάλαμε το προηγούμενο. Ακριβώ ένα μήνα. Νομίζω το επόμενο θα κυκλοφορήσει νωρίτερα. Αυτά νομίζω πω σήμερα κάπου τελείωσε εδώ. Λοιπόν, Ήμουνα μήνατε. ο Κώστας, Ήμουνα ο Χρήστο. Και μείνετε στο κανάλι του Digital Amusers για ακόμα περισσότερη τεχνολογία. Και κάντε και ένα subscribe αν θέλετε και ένα like. Και το κουδουνάκι. <laughs> Όχι το κουδουνάκι. Όχι <laughs> 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 το κουδουνάκι. <laughs> Πάλι τι φάτσε μα τα βλέπουμε. Τα λέμε στο επόμενο.